το Αρχείο Πολιτισμού στις καριές, της Λακωνίας. Είμαστε εδώ στην πατρίδα των Καριατιδών. Και αν εσείς έχετε συνδυάσει τις Καριάτιδες μόνο με τον Παρθενώνα και το Ερέχθειον, να λοιπόν που θα δείτε ότι η πατρίδα των Καριατιδών είναι στη Λακωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας και ενιαίος και όταν έφτιαχναν τα μεγάλα δεν ξεχώριζαν μεταξύ τους Ίωνες, Δωριείς, Αιωλείς, Μακεδόνες ή οποιοδήποτε άλλος λαός. Οι Έλληνες ήταν πάντα ενωμένοι. Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσει κανείς όταν θα έρθει στις Καριές θα είναι δύο αγάλματα. Της θεάς της Εστίας και της θεάς της Δήμητρος. Αυτά τα δύο αγάλματα ήταν στημένα στην Ομόνια. Δεκαετία του 30 περίπου εκεί πέρα στολίστηκε η Ομόνια με αγάλματα των Χαρίτων, Μουσών και Θεών. Φυσικά έγινε ένας κακός χαμός, πώς θα μπορούσε άλλωστε το κέντρο της Αθήνας, η πρωτεύουσα της Ελλάδος, η κεντρική πλατεία των Αθηνών να είχε στολισμένα αγάλματα αρχαίων Ελλήνων και όχι κάτι άλλο. Φυσικά καταλαβαίνετε ποιοι κύκλοι αντιδράσανε και τα γάλματα αυτά με τον α ή β τρόπο, με τον α ή β λόγο εξαφανίστηκαν από την Ομόνια. Δύο από αυτά τα γάλματα χαρίστηκαν τότε από το Δήμο Αθηναίων στις Καριές. Καριές γεμάτες κάρια βεβαίως, όχι τυχαίο. Μόλις περάσουμε λοιπόν το ποταμό Δύρο και δούμε αυτό το πανέμορφο δίτοξο πέτρινο γεφύρι, ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας υπάρχει ο λόγος της επίσκεψής μας. Είναι το αυθεντικό αντίγραφο του Ερεχθείου των Αθηνών, του Ερεχθείου του Παρθενώνος, του Ερεχθείου της Ακροπόλεως. Είναι η πατρίδα των Καριατιδών, μην το ξεχνάτε. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το γεφύρι, πόσο μεγάλα και ελλειψοειδή είναι τα τόξα του, τα δύο τόξα του, δείχνει το πόσο μεγάλος ήταν κάποτε ο ποταμός Δύρος αυτός. Δυστυχώς σήμερα είναι μικρούλης και περνάει μόνο κάτω από το ένα τόξο του. Εμείς, αφού δούμε αυτό το υπέροχο πέτρινο γεφύρι και χαιρετήσουμε τον ποταμό Δύρο, θα ανεβούμε πάνω για το σημείο μνημείο των Καριατιδών.
και φτάσαμε εδώ, στην Ακρόπολη των Καριών, σε ένα υπέροχο σημείο όπου βλέπεις όλο το χωριό κάτω, το ποταμό Δύρο που είδαμε προηγουμένως, το χωριό το παραδοσιακό που είναι από πίσω μας και βλέπουμε εδώ πέρα πάνω ακριβώς να έχει στηθεί καλέσθητα, όμορφα, ιστορικά και όπως πρέπει το Ερέχθειο, ένα αντίγραφο του Ερεχθείου. Δαπάνες των απανταχού καριωτών και κυρίως αυτών που ζουν εκτός Ελλάδος, στην Αμερική και αλλαχού. Εδώ είναι 6 οι καριάτιδες, όσες πρέπει να είναι, όσες είναι, όσες ήταν. Δεν λείπει η μία. Η μία που έκλεψε ο Πιναλέος Λόρδος, που τον έκοβε Λόρδα, ο Τόμας Μπρους, ο Έλγιν, την πήρε παρανόμως και παρατύπως, χωρίς καμία άδεια και χωρίς καμία νομιμότητα, από το Ερέχθειον και την πήγε, όπως ξέρετε όλοι, στην Αγγλία, όπου με τα κόπων και βασάνων την πούλησε, αλλά τελικά την πούλησε, στο Βρετανικό Μουσείο, όπου είναι κρυμμένη σε μια γωνιά, σε μια αίθουσα κάπου στο βάθος και δεν τη βλέπει κανείς και δεν μπορεί να τη δει και κανείς, ανήλιαγα και σκοτεινά. Και όχι στο φως όπως προοριζόταν από τον γλύπτη της, από τους αφιερωτές της να βρίσκεται κάτω από τον Αττικό ουρανό. Αυτά τα λέμε όλα, διότι πολλά ακούμε τώρα τελευταία και πολλοί λένε για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνος. Όταν το λένε αυτό, ξεχνούν πως από τον Παρθενώνα δεν λείπουν μόνο από εκεί κομμάτια, αλλά λείπουν και από την ευρύτερη περιοχή του μνημείου, δηλαδή από την Ακρόπολη. Διότι η Καριάτιδα είναι στο Ερέχθειο, είναι στην Ακρόπολη, είναι στο ευρύτερο χώρο της Ακροπόλεως. Όταν λοιπόν μιλάμε και ζητάμε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνος, τότε είναι αυτομάτως σαν να αποκλείουμε και να ξαναφύρουμε πάλι έξω τη μια μας κόρη. Ξέρετε, αυτό ισοδυναμεί με εθνική μειοδοσία. Αυτό ισοδυναμεί με κάποια τετελεσμένα και ισοδυναμεί με ένα λάθος, το οποίο συνεχίζουμε να διαιωνίζουμε. Οι Λάκωνες, πρώτοι από όλους, χόρεψαν αυτόν τον υπέροχο χορό που δίδαξαν οι Διόσκουροι, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, σε όλες τις κοπέλες και δι τις ιέριες της Αρτέμιδος. Τότε οι Καριάτιδες όλες, αλλά και όλες οι άλλες κοπέλες από τη Λακωνία, χόρευαν αυτό το χορό και όλες ονομάζονταν Καριάτιδες. Μάλιστα, οι Λάκωνες χόρευαν αυτό το χορό, καριάτιζαν, όπως λένε οι αρχαίοι μας συγγραφείς, και τους άρεσε τόσο πολύ αυτός ο χορός που συνόδευαν την καθημερινότητά τους και την κάθε τους κίνηση με αυτό το χορό. Όμως πού είναι το ιερό της Αρτέμιδος, όπου αυτές οι κόρες πίσω μου ήταν αφιερωμένες? Πάμε να το δούμε.
από τις λίγες φορές που είδαμε εντυχισμένη πλάκα έξω από χριστιανικό ναό να μαρτυρά και να λέει ότι ο ναός αυτός της Παναγίας είναι χτισμένος πάνω σε αρχαίο ιερό της Αρτέμιδος, της Αρτέμιδος των Καριών. Το λέει εδώ. Στην άκρη των Καριών υπάρχει η θέση που λέγεται η Πλάτανη του Μενελάου. Στην ουσία είναι δίπλα ακριβώς από το ποτάμι ένα μικρό πλατανοδάσος με 4 υπεραιωνόβιους πλατάνους που κατά την παράδοση τους φύτεψε ο ίδιος ο Μενέλαος, είτε πριν φύγει για τον Τροϊκό είτε γυρνώντας από τον Τροϊκό. Ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση ότι και ο Μενέλαος και ο Οδυσσέας επέστρεψαν μέσω της Αρκαδίας στην πατρίδα τους. Μάλιστα, ο Οδυσσέας ίδρυσε και δύο ναούς, τον Καθαρών Θεών και τον της Σώτηρας Αθηνάς και του Διός, λίγο πιο πάνω από εδώ. Αλλά εδώ βρισκόμαστε στο μέρος όπου κατά την παράδοση ήρθε ο Μενέλαος και φύτεψε αυτούς τους 4 πλατάνους και υπήρχε το ιερόν της Αρτέμιδος μαζί με την πηγή της. Η πηγή σήμερα λέγεται πηγή της Παναγίας. Το εκκλησάκι που χτίστηκε πάνω στο ναό είναι ο ναός της Παναγίας και συγκεκριμένα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτό το υπέροχο πλατανό μέρος εδώ των 4 πλατάνων δυστυχώς σήμερα έμεινε με 3 πλατάνους. Τον 4ο το χτύπησε ο κεραυνός και έχει σχεδόν αποδεκατιστεί. Πάντως είναι υπέροχη, με πανέμορφες κουφάλες που μπορείτε να δείτε. Κάποιες από αυτές είτε μοιάζουν με σύμβολα προς την Αρτέμιδα και ο Νοό Νοήτο, είτε μοιάζουν με ιερά ζώα της Αρτέμιδος όπως το αρκουδάκι που υπάρχει στον πλάτανο που είναι δίπλα μας.
Thank you.